χρόνια αυτή η Βρετανία επιλέγει να συνεδριάζει και κλεισμένο το θυρών χωρίς να ενημερώνει κανένα μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας των 60.000 φοιτητών, δηλαδή ενεργών, και των 80.000 συνολικά του Ιδρύματος. Δεν τους ενημερώνει για αυτό το ζήτημα. Σε καμία περίπτωση. Ένα. Δύο. Έχει φέρει μπράβο να σπρώχνει φοιτητές από τις κάλες και ήταν και η πρώτη πράξη και ήταν και εντελώς ενδεικτική του κλείου Μίτκα. Τρία. Έχει αρνηθεί να πάρει τοποθέτηση για επιθέσεις νεοναζί στη Λέσχη, για περιστατικόμενο νεοναζί φρουρό στη Λέσχη, για ένα σωρό ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έχει περάσει από τη Σύγκλιτο αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων στη ΣΤΕ την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, εντελώς σκόπιμα και δεν υπάρχει παραμικρή ανακοίνωση γι' αυτό. Σήμερα είχαμε έρθει εδώ να καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Ήρθαμε αντιμέτωποι με μπράβους και ειρωνίες από μια Σύγκλιτο, η οποία εγώ τρομάζομαι τι θα κάνει όταν έρθει μια άλλη κυβέρνηση, θα πω εγώ, που θα παραβιάζει συνεχώς το άσυλο και θα συλλαμβάνει φοιτητές. Τρομάζω πραγματικά με αυτή τη Σύγκλιτο και θεωρούμε ότι δεν έχει καμία νομοποίηση να συνδράσει και να επικαλείται το ίδρυμα. Διοίκηση η οποία δεν βγάζει καν στα πρακτικά το τι απόφαση έχει πάρει η Σύγκλιτο. Δεν γνωρίζει εδώ και 4 χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα τι αποφάσεις παίρνει η Σύγκλιτο. Όχι πότε συνεδριάζει καν, αλλά ποιοι είναι μέλη της. Τι αποφάσεις παίρνει.